Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να τους απαριθμίσουμε τώρα. Για παράδειγμα, μία βόλτα στο Επταπύργιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι αρκετή για να την αγαπήσεις ακόμη και αν δεν έχεις δεσμούς μαζί της. Τώρα, όταν έχεις την ευκαιρία να κάνεις και μία βόλτα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Για να σας περιγράψει κάποιος, μπορεί να χρησιμοποιήσει νομίζω πάρα πολλά επίθετα. Εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω Γιάννης Μπουτάρης είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Υπάρχουν κανονικοί άνθρωποι στην πολιτική? Δεν ξέρω αν υπάρχουν κανονικοί άνθρωποι στην πολιτική. Γιατί από ό,τι τουλάχιστον η δική μου εμπειρία από την πολιτική αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και που δεν είναι και πάρα πολλά, είναι το ότι έχει αυτό το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Δηλαδή το άγχος αν θα ξαναεκλεγώ ή όχι είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα για τη συμπεριφορά των κανονικών ανθρώπων. Θα πει κάποιος, ο Μπουτάρης τα έχει κάνει όλα, τα έχει δει όλα, έχει πετύχει εν πάση περιπτώσει σε ένα άλλο κομμάτι. Τι θέλει και ασχολείται με την πολιτική? Ήμουνα σε μια οικογένεια ας πούμε ευκατάστατη, κληρονόμησα μια δουλειά αλφα η οποία είχε να κάνει με τα κρασιά. Προχώρησα, την μεγάλωσα μαζί με τον αδελφό μου και με άλλους. Αυτό ολοκληρώθηκε. Άρα τι μου μένει να κάνω? Να μεταφέρω, να υπηρετήσω το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό, τους συμπολίτες μου. Και έτσι κατέληξα να γίνω δημάρχη. Θα μου πείτε τώρα ότι αγαπήσατε και την τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερο από τα κρασιά σας? Όχι. Όχι. Πολλοί δεν σας θέλουν μόνο δήμαρχο, σας θέλουν και κάτι παραπάνω. Θα σου πω κάτι. Πολλοί με θέλουν για πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι θέλω εγώ. Σωστά. Εγώ θέλω να είμαι ένας καλός δήμαρχος. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή να πέσουν παρακαλατά, να με παρακαλάνε έλα να γίνεις πρόεδρος Δημοκρατίας γιατί σώζεται η χώρα. Δεν το πιστεύω. Ξέρω εγώ, λέτε, το λέτε. Κυκλοφορούνται στα διάφορα τέτοια. Κυκλοφορούν στα διάφορα τέτοια ή σας το έχουν πει και σε εσάς? Όχι, σε μένα δεν μου το έχει πει κανένας. Ωραία. Θα πάμε μια βόλτα στην παραλία. Θα πάμε στι σομπέρες του χειρούργου. Βεβαίως. Όταν παραλάβατε αυτό που παραλάβατε από την προηγούμενη δημοτική αρχή που όλοι ξέρουμε, υπήρξε στιγμή που να πελαγώσατε και να είπατε Μπουτάρη, τι θες και ανακατεύεσαι? Ακόμα και τώρα το λέω. Ακόμα και τώρα το λέω. Γιατί οι συνήθειες γενναιών δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Είχαν συνηθίσει ο κόσμος να λέει α, ο αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος. Και λέω, παιδιά, έχει κανένα λόγο εγώ να υπογράφω εγώ τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι τα καθημερινά? Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρω πόσα μαγαζιά ανοίξαν και πόσα μαγαζιά κλείσαν. Μιλάει για τα πάντα έτσι ακριβώς όπως τα σκέφτεται και χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις. Φοράει σκουλαρίκι, έχει τατουάζ, δεν φοράει γραβάτες και κυρίως δεν ξέρει τι θα πει ξύλινος λόγος. Έως τώρα εδώ και στην πόλη σας κυριαρχούσε λίγο και το πρότυπο Ψωμιάδη, βέβαια. Εντάξει, ο Ψωμιάδης έκανε το ζωρό, ξέρω εγώ τι να πω. Ο Ψωμιάδης, κοιτάξει, είχε ένα χαρακτηριστικό το οποίο ήταν έντονα λαϊκιστής. Εγώ είμαι και λίγο σνόμπ. Είστε? Μάλλον είμαι, ξέρω. Έτσι με χαρακτηρίζει. Γιατί σας συμπαθούν οι περισσότεροι όμως, για το. Είμαι καλός άνθρωπος. Για το ότι δεν φοράτε γραβάτα? Όχι, είμαι καλός άνθρωπος. Έχουν υπάρξει πιο συντηρητικές φωνές που να είναι δίπλα σας και να σας πούν Δήμαρχε, εντάξει, ωραία είναι τα τατουάζ, ωραία τα λέμε έξω από τα δόντια, αλλά πρέπει λίγο να μαζευτούμε, να βάλουμε ένα φρένο. Βέβαια υπάρχουν. Υπάρχουν και μέσα από τους συμβούλους μου και μέσα από τους αυτούς. Τώρα δεν ανάγκη να φωτογραφείς γυμνός, ας πούμε. Ρε παιδιά, γιατί να μην φωτογραφηθώ γυμνός, πείτε να καταλάβω. Από την ώρα που πουλάω και εκμεταλλεύεται ένα περιοδικό ή μια οργάνωση, μια αυτή μου την εμφάνιση, δεν βγαίνω γυμνός πιο πολύ από ότι είμαι γυμνός με μαγιό. Έχετε ταχθεί πάρα πολλές φορές υπέρ των ομοφυλοφίλων, το γνωστό, και πάρα πολλοί ρωτάνε
Ρε μπουτάρι, τι αιμονή είναι αυτή που έχεις. Ή τις προάλλες είπατε, μακάρι στο Gay Parade να έρθουν 50.000 άνθρωποι. Ξέρετε ότι προκαλείται πονοκέφαλο με αυτά που λέτε. Κοίταξε, πρόβλημα δικό τους. Δεν κάνω τίποτα παραπάνω από το να ακολουθώ τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλοι έχουν ίδια δικαιώματα. Είτε είμαι αδελφή, είτε είμαι λεσβία, είτε είμαι μουσουλμάνος, είτε είμαι άθεος, είτε είμαι βούδας, είτε είμαι οτιδήποτε. Ακολουθώ την διαφορετικότητα. Δεν με ενοχλεί. Τι σχέση έχει ο Μπουτάρης με την Εκκλησία τελικά? Εγώ πιστεύω. Ένας από τους λόγους που καυγαδίζω για το θέμα της αποτέφρωσης δεν είναι η αποτέφρωση αυτή καθ' αυτή. Είναι η εξόδιος ακολουθία. Και έχω πει επανειλημμένα, εγώ που πιστεύω, δεν θέλω να πάει ο δικός μου αδιάβαστος. Λοιπόν, όταν έρχεται ο παπάς και μου λέει, δεν σε διαβάζω, και του το απαντάω εγώ. Εάν δεν θέλεις να με διαβάσεις, και πω εγώ, εντάξει, θα πάω να τη θάψω στο χωριό. Θα καταλάβεις εσύ αν πάω στο χωριό, αν πάω στο φούρνο. Λοιπόν, θέλω να πείτε τι πληροφόρηση έχετε για την Αμφίπολη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και αν είναι ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα στον τάφο. Αυτό μου θυμίζει τη Γοργόνα. Πρέπει να κάθε τόσο και έλεγε ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, θα πέθανε γιατί. Θέλετε να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος? Όχι. Γιατί? Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι παγκόσμιο σύμβολο, δεν είναι ελληνικό, δεν είναι μόνο Έλληνας. Είναι παγκόσμιο σύμβολο. Δηλαδή, εγώ θα είμαι πανευτυχής εάν βρισκόταν ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου στη μέση της Συρίας ή της Μεσοποταμίας ή στην Αίγυπτο ή όπου, ας πούμε. Γιατί ενοχλεί τους Θεσσαλονικείς να αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη λέγοντας η συμπρωτεύουσα? Γιατί δεν είναι συμπρωτεύουσα. Συμπρωτεύουσα και συμβασιλεύουσα και Τρίχες Καζαρές. Είναι μια. Η συμπρωτεύουσα θα πει ότι έχει πάρα. Συμμετέχει ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων. Στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, δεν μας ρωτάτε καν. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο ερωτική πόλη και όλα αυτά? Εγώ νομίζω ότι υπήρχε τότε, έτσι, όταν ήταν έντονο πολύ το εμπορικό κλίμα και με τις εκθέσεις κλπ. Ερχόταν οι διάφοροι κύριοι εδώ, ή και κυρίες, και είχαν πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία ερωτικής περιπέτειας. Τι εννοείτε, κύριε Μπουτάρη? Απιστούσανε. Εσείς παρότι είστε από εδώ πάντως, είστε πάντα πιστός, φαντάζομαι. Ναι. Ε? Ναι. Δεν μου το λέτε με απόλυτη σιγουριά. Με απόλυτη σιγουριά.